Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παγκράτη και τον Άτλαντα Κυψέλης, στο 1-1 το τελικό σκορ. Έχω κοντά μου τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Από τα αριστερά μου είναι ο αρχηγός και προπονητής του Άτλαντα Κυψέλης, ο Δημήτρης Σλεβοκούροφ. Και από τα δεξιά μου ο αρχηγός του Παγκρατίου, ο Μαθαίος Κρεμόπουλος. Ας ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο, έτσι. Να μας πει δύο λόγια, να κάνει ένα πρωτοσχόλιο για το σημερινό παιχνίδι, πώς το είδαν από την πλευρά του. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο μάτς. Δεν είχαμε κάποια κλασική ευκαιρία ούτε εμείς ούτε το Παγκράτη. Και έτσι τελείωσε ανούσια ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο το Παγκράτη μπήκε πιο δυνατά από εμάς. Προηγήθηκε στο σκορ, έχασε κάποιες ευκαιρίες. Αλλά μετά το 65-70 ανεβήκαμε. Κάναμε κάποιες εσωτερικές αλλαγές. Και από το 70 και μετά κάναμε πολλές ευκαιρίες. Ισοφαρίσαμε το μάτς. Και νομίζω είναι δίκαιο το σκορ. Δίκαιο. Το 1-1. Αυτά. Θα ζητήσουμε το σχόλιο του Μαθαίου. Συμφωνήσω απόλυτα με τον αρχηγό. Στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν αρκετά μοιρασμένο το παιχνίδι. Δεν υπήρχαν φάσεις. Ένα παιχνίδι κέντρου, γρήγορο transition παιχνίδι. Μια ομάδα που ήθελε να παίξει, να το παραδεχτούν τις ίδιες ομάδες στη ΓΑΜΑ. Κατέβασε μπάλα, πολλές εναλλαγές, νεανικές και δύο ομάδες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε δυνατά, σύμφωνα με τη ροή του παιχνιδιού σκοράραμε κιόλας. Δεν καταφέραμε αυτή την περιοχή να την μετρέψουμε σε δεύτερο γκολ, οπότε σε μια αδράνεια, όπως φάνηκε στην άμυνα, έγινε το 1-1. Μετά το παιχνίδι κρίθηκε πραγματικά στις λεπτομέρειες και θεωρώ ότι δίκαια μέχρι εκεί είχαμε το 1-1. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ωραία. Θα σας κάνω και μια-δυο ερωτησούλες. Δημήτρη, τα τελευταία χρόνια ο Άτλας κάνει μια καλή πορεία. Είναι κοντά τα μπαράζ, κοντά στις θέσεις ανόδου. Τελικά δεν τα καταφέρνει. Φέτος υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα τα καταφέρετε. Και φυσικά να μας πεις κιόλας αν είναι και ο στόχος ο βασικός της ομάδας αυτός. Βέβαια, είναι ο στόχος της ομάδας να είναι φέτος. Είχαμε ένα project που δουλεύουμε εδώ και 5 χρόνια. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πλέον. Είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε βαθμολογία, αλλά υπάρχει μεγάλος δρόμος ακόμα για πολλά παιχνίδια. Έχουμε βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα. Τώρα έρχονται λίγο πιο εύκολο μάτς για εμάς. Θεωρείς θετικό το γεγονός ότι πλέον η γάμα κατηγορία είναι με 16 ομάδες αντί για 13 και 14 όπως τα προηγούμενα χρόνια? Θεωρώ καλύτερο γιατί τώρα γίνεται ένα φυσιολογικό πρωτάθλημα. Χωρίς διακοπές μεγάλες, χωρίς να περιμένεις ένα και μήνα έτσι, με τα ρεπό και λοιπά, πέσω μαζί με τα Χριστούγεννα και το ρεπό σου, περιμένεις ένα μήνα χωρίς παιχνίδι. Το θεωρώ άσχημο αυτό. Ερχόμαστε εδώ, γάμα κατηγορία πρέπει να είναι σοβαρή κατηγορία. Και καλές ομάδες. Και καλές ομάδες. Δηλαδή, όσο καλύτερες ομάδες, καλύτερο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό προτιμώ. Πώς είναι να είσαι και coach και ποδοσφαιριστής, πώς το διαχειρίζεσαι? Δύσκολο πολύ. Δύσκολο πολύ. Θα πάει γερό. Άμα κάνεις λάθος, έτσι, είναι μετά δύσκολο να πείσεις το παίκτη σου. Δεν είναι εύκολο. Μέχρι στιγμής του πείθω και πιστεύω ότι το δείχνουμε και στο γήπεδο. Για το δοκάρι σου λίγο άτυχο σήμερα, έτσι? Ναι, ήταν λίγο. Καλό φάουλ, αλλά κατέληξε το δοκάρι, το οποίο τελικά λογικά χάριζε για την νίκη. Καλό φάουλ είναι γκολ, τα υπόλοιπα όλα είναι. Τέλεια. Κάνουμε έτσι και μια-δύο ερωτήσεις και στο Μαθαίο. Μαθαίο, να σου κάνω και την ίδια ερώτηση που έκανε στον Δημήτρη. Καλύτερα με 16 ομάδες στη γάμα κατηγορία? Θεωρώ πως ναι, είναι μεγαλύτερο παιχνίδι, καλύτερος ρυθμός για τις ομάδες. Έχεις περισσότερα παιχνίδια να δείξεις πράγματα. Δεν έχεις τις διακοπές όπως είπε ο coach εδώ πέρα, ο αρχηγός. Δεν υπάρχουν αυτές οι πολλές οι διακοπές που μας πήγαιναν πίσω. Δηλαδή πέρυσι και με τις φυγές και όλες ομάδων μπορεί να έκανες να παίξεις ένα παιχνίδι ειδικά στις γιορτές κοντά στον ένα μήνα. Οπότε όλο αυτό, ό,τι σειρά, ό,τι ρυθμό και να έχει μια ομάδα το χάλαγε. Οπότε σίγουρα κρατάει ένα καλύτερο ρυθμό σε ομάδες που θέλουν να παίξουν και ομάδες που θέλουν να δουλέψουν. Τώρα από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες είτε 14 είναι είτε 20, το ίδιο θα προσφέρουν. Τώρα στόχος για τον Παγκράτη ποιος είναι, Μαθαίο? Κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά. Δεν υπάρχει πλέον εύκολο και δύσκολο παιχνίδι. Το είπαμε μόλις τώρα κιόλας. Είναι πολλά τα παιχνίδια.
αν εσύ κοιτάς να μαζέψεις όσο πιο πολλούς βαθμούς μπορείς και από εκεί και πέρα στο τέλος κάνεις το ταμείο. Δεν έχει να λέει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να πάνε μέχρι τέλος, υπάρχουν ομάδες που μπορούν να παίξουν και να δημιουργήσουν και να κάνουν προβλήματα σε πιο ψηλά ομάδες. Οπότε στο τέλος θα γίνει το ταμείο. Εμείς κάθε ποινή κοιτάμε ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας και την αυτοκριτική μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά.